Πάμε για την εκκίνηση. Έχει δοθεί η εκκίνηση της πρώτης υποδρομίας. Καλή σχετικά εκκίνηση για τα έργα. Ρενάκη και Κυρκής θέλουν να διεκδικήσουν την πρωτοπορία από την αρχή. Μένει εσωτερικά ο Chris Maitat που και αυτός είναι σε καλή θέση. Πιο πίσω είναι ο Ντόμνου Νικόλας. Τώρα ο Πίκλης θέλει να βελτιώσει η θέση του καθώς η Κυρκής είναι μπροστά. Είναι η Ρενάκη, ο Chris Maitat εσωτερικά. Πιο πίσω ο Ντόμνου Νικόλας μαζί με τον Πίκλη. Εσωτερικά ο Never Say Never θέλει να βελτιώσει την θέση του με την Κυρκής πάντα στην πρωτοπορία. Ρενάκη, Chris Maitat εσωτερικά. Ντόμνου Νικόλας, Πίκλης κάπως έξω. Εσωτερικά τρέχει ο Never Say Never, πιο πίσω προσπαθεί ο Σερσότος με τον Μάικα, πάμε 600, Ρενάκη δίπλα από Κυλκής, Ντόμνου Νικόλας επίσης σε καλή θέση, πιέζει ο Πίκλης στο σημείο αυτό και ο Chris Maitat εσωτερικά διατηρήσουν επαφή, πιο πίσω είναι ο Never Say Never, πάμε για 500, πάντα μπροστά είναι η Κυλκής, με Ρενάκη εσωτερικά πάντα τρέχει ο Chris Maitat, ο Ντόμνου Νικόλας φαίνεται με δυνάμεις, ετοιμάζεται μάλιστα να περάσει αυτός στην δεύτερη θέση, πιο έξω ο Πίκλης προσπαθεί να επανέλθει, καθώς όμως η Κυλκής έχει πλεονέκτημα, Ρενάκη καταδιώκει, Ντόμνου Νικόλας, Chris Maitat τώρα που βρίσκει και αυτός διάδρομο και προσπαθεί να πλησιάσει. Η Κυρκής εξακολουθεί και έχει το πλεονέκτημα. Η Ρενάκη προσπαθεί στα τελευταία μέτρα να την πιέσει. Πιο πίσω είναι ο Chris Maitat. Κυρκής και Ρενάκη. Chris Maitat τώρα βρίσκει τον διάδρομο. Η Κυρκής έχει το πλεονέκτημα. Κυρκής θα κερδίσει από την αρχή στην πρωτοπορία και στην νίκη. Πιο πίσω Chris Maitat, Ρενάκη και μάλλον ο Πίκλης πιο πίσω. Βλέπα τελευταία μέτρα με την Κυλκής να οδηγεί από την αρχή και να κερδίζει καθαρά στο τέλος. Chris Maitat σε καλή επανεμφάνιση. Ρενάκη Πίκλης. Βλέπουμε την επανάληψη. Άριστη κίνηση για την Κυλκής. Θα οδηγήσει την υποδρομία. Ρενάκη τοποθετείται δεύτερη. Chris Maitat. Εσωτερικά. Αυτά τα τρία άλογα ουσιαστικά είναι τα άλογα που θα παίξουν τον σημαντικό ρόλο στην υποδρομία. Μένει πίσω από την αρχή η Σταυρονίκη. Κυρκής στη στροφή, έχει ένα πλεονέκτημα. Ο Chris Maitat προσπαθεί να βρει ένα διάδρομο για να περάσει αυτός δεύτερος. Ρενάκη, τον Νικόλας και Πίκλη στην εξωτερική. Κυρκής να κερδίζει καθαρά. Chris Maitat, Ρενάκη και Πίκλη στην τέταρτη θέση. Τρία, ένα, δέκα, δύο το αποτέλεσμα. Τρία, ένα, δέκα, δύο. Εδώ είναι η κήτρια της πρώτης υποδρομίας Κυλκής. Διοκτησία του κυρίου Χάρη Σταυράκη, προπόνησης Χρήστου Πετρούτσου, αναβάσεις ο Παναγιώτης Αθανασίου, ανοίγει την αυλαία της συνάντησης. Μέρισμα 5 ευρώ 90 σεντ για την νικήτρια της πρώτης υποδρομίας Κυλκής. Πάμε δεύτερη υποδρομία.